μας για τη συμφωνία που έχετε κάνει με τον άντρα στον Αντώνη για ένα πολύ δικό σου δωμάτιο στο σπίτι που εκεί δεν έχει δουλειά εκείνος. Δεν μπαίνει. Δεν μπορεί να μπει κιόλας. Δεν χωράει να μπει. Έχει τόσα πολλά πράγματα μέσα και είναι τόσο ακατάστατο. Είναι ο χώρος μου. Αυτό είναι ένα ελάττωμα το οποίο δεν αλλάζει. Απλά όταν είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ τακτικός όπως είναι ο Αντώνης, οφείλεις να σεβαστείς τη συνήθειά του αυτή. Άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε, πρέπει να μας συγχωρούν οι άντρες μας, γι' αυτό μας παντρεύτηκαν, γι' αυτό μας διάλεξαν. Έχουμε και εμείς τα ερωτήματά μας, έχουν και εκείνοι. Κάνει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και η ζέστη μας φαράει τα νεύρα λίγο. Όλοι έχουμε τις μέρες μας, τις καλές και τις κακές. Δεν δικαιούμαι να έχω μια κακή μέρα. Το Σαββατοκύριακο ξέκλεψες γιατί έβαζες κάτι φωτογραφίες, πισίνες, θάλασσες. Ναι, όχι, ήταν. Κατάφερα και έφυγα για μια μέρα. Είδες, γράφτηκαν. Τι πήγες να κάνεις, με ποιον ήσουν, τι ήσουν. Δεν είδα τίποτα τέτοιο. Όχι, όχι. Δεν προλάβεις. Άστος να λέω, δεν πειράζει. Είδαμε σε αυτό το live ότι έχετε ξεκινήσει και εσείς τα φαγητά, ώστε να μαθαίνεις. Ναι, ότι συναισθιάζουμε μαζί με διάσημους. Ζήλεψα πολύ το Φόντι, αλλά εγώ τα λέω ψέματα. Τα καλύτερα φαγητά θα τα φάει σπίτι μου, ο Σταμάτης. Τι μαγειρεύεις. Αν μαγειρεύω, λέει, αλλά ο Σταμάτης μαγειρεύει καλύτερα από μένα. Όχι, δεν το ξέρεις, θα κάνουμε ένα διαγωνισμό. Σπίτι σου. Ναι. Και μάλιστα μου είχε πει κάτι για μια μπεσαμέλ. Έχω πάει στο σπίτι του Φώτη δύο φορές, τώρα τρώω το ματίνι όμως, πείτε τα. Η Έλλη μας έρχεται με τα διαιτητικά της, κανονικά. Δεν υπάρχει, δεν λοξοδρομεί. Εδώ έχουμε τις πίτσες, τις έχουμε τσακίσει από πίσω. Η Έλλη τίποτα. Βράχος! Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δουλέψει πολλά επαγγέλματα. Έχω δουλέψει από τον θείο μου που αγαπάμε πολύ τυροπιτάς και έχω φτιάξει και τυρόπιτες. Έχω φτιάξει από σβούρες, ξύλινα παιχνίδια. Έχω δουλέψει σε πάρα πολλά μαγαζιά, σε κουστούμια, αντρικά. Καμιά κουσαριά επαγγέλματα. Κατασκηνώσεις που έχω δουλέψει ο μαδάρχης. Κουβάλιμα, κάνα μερμέτ και τέτοια. Σε καμιά οικοδομή. Το είδες αυτό, η αποτρίχωση. Συνέβη και αυτό σήμερα το πρωί. Δεν έμεινε τίποτα. Θα βγούμε στην παραλία φέτος διαφορετική. Κάτω ξυρισμένη πάνω ο δάσος. Να, άμα δεις υπάρχει μια τρεχοφία, καταλαβαίνεις. Έχω βάψει το δόντι μια φαίνεται σπασμένο σαν το όλοι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο πρωινό. Ήρθε η ώρα των ερωτήσεων. Έχεις δοκιμάσει θέατρο, τραγούδι, παρουσίαση. Όλα θα τα κάνω σε αυτή τη ζωή. Σου έχουν προτείνει ποτέ να κάνεις εκπομπή. Εννοείται. Μου έχουν κάνει πρόταση να κάνω τηλεπαιχνίδι. Θα μπορούσε να το κάνεις τραπέζι. Βάλτε με να κάνω ό,τι θέλετε.